Η Μιρέια Τόρες είναι η πέμπτη γενιά μιας οικογένειας Ισπανών Ινοπιών. Κατέχουν την τέχνη του κρασιού για περισσότερα από 150 χρόνια. Ποτέ δεν είχαν όμως αντιμετωπίσει απειλή όπως η κλιματική αλλαγή. Οι ραγδαίες αναλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες απειλούν το μέλλον 4.000 Ινοπιών σε ολόκληρη την Ισπανία. Ένας κλάδος που ετησίως συνεισφέρει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα ξεκίνησαν το 2008 όταν ο πατέρας μου παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ του Αλ Γκορ. Μια δυσάρεστη αλήθεια με την οποία σοκαρίστηκε. Και μαζί με τα δικά μας δεδομένα, όπου όλο και περισσότερο έχουμε πάνω από 30 ημέρες το καλοκαίρι υψηλές θερμοκρασίες, αρχίσαμε να αναζητούμε λύσεις. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση των βροχοπτώσεων θα καταστήσει την καλλιέργεια των αμπελιών ανέφικτη στη Νότια Ευρώπη έως το 2070. Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αλλάξει το κρασί όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ορισμένες από τις ποικιλίες που είναι επί του παρόντος εμπορικές, που παράγουν πραγματικά κρασιά υψηλής ποιότητας στα περισσότερα από τα ισπανικά ενοπιεία, μέχρι το τέλος του αιώνα δεν πρόκειται να παράγουν παρόμοια. Σε αναζήτηση ποιότερων θερμοκρασιών, η οικογένεια Τόρες ανέβηκε στα βουνά. Οι ψυχρότερες νύχτες των Καταλανικών Πυρηναίων επιτρέπουν στα σταφύλια να οριμάσουν στο τέλειο επίπεδο γλυκύτητας και χρώματος. Όταν η οικογένεια Τόρες αγόρασε αυτό το κομμάτι γης 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φυτέψουν αμπέλια. Οι χειμώνες μπορεί να είναι πραγματικά μεγάλοι και δυνατοί εδώ στα Καταλανικά Πυρηναία. Και το ερώτημα είναι απλό. Οι αμπελώνες μεγάλου υψόμετρου θα γίνουν σύντομα ο κανόνας? Με σχεδόν ένα βαθμό λιγότερο ανά 100 μέτρα υψόμετρο, ο Τσάβι Ερμέλια, διευθυντής του Αμπελώνα Σαν Μιγγέλ, πιστεύει ότι τα αμπέλια θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Στις πεδιάδες, στις κατώτερες ζώνες, οι αμπελώνες έχουν προβλήματα από τους καύσονες, με αποτέλεσμα τα κρασιά να χάνουν φρεσκάδα και άρωμα. Δεν υπάρχει ισορροπία, είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Οι Ισπανοί παραγωγοί στην Κοιλάδα είναι αναγκασμένοι πλέον να ανακτήσουν παραδοσιακές ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από δεκαετίες. Και αυτό για να υπάρχουν περισσότερες εμπορικές ποικιλίες. Αμπέλια καλά προσαρμοσμένα στις ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες απειλούν μια πολύχρονη παράδοση παραγωγής κρασιού.